Η ζωή είναι θάλασσα, η μοίρα άνεμος και ο άνθρωπος καράβι. Και όπως ο καλός τιμονιέρης μπορεί να εκμεταλλευτεί τον αντίθετο άνεμο ή ακόμα και να πάει κόντρα στον άνεμο χωρίς να αλλάξει ρότα, έτσι και ο έξυπνος άνθρωπος μπορεί να εκμεταλλευτεί τα χτυπήματα της μοίρας και με κάθε χτύπημα να φτάνει πιο κοντά στο στόχο του. Παραδείγματος χάρη, κάποιος ήθελε να γίνει ρήτορας, μα η μοίρα του έκοψε τη γλώσσα και έμεινε μουγκός. Εκείνος όμως δεν το έβαλε κάτω και έμαθε να γράφει φράσεις με μεγάλα γράμματα πάνω σε κάτι μικρές πλάκες και να τις δείχνει στον κόσμο, άλλοτε μουγκρίζοντας και άλλοτε ορλιάζοντας. Και με τον τρόπο αυτό είχε ακόμη μεγαλύτερη επίδραση στο ακροατήριό του από ό,τι αν μιλούσε κανονικά.